γνωστές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα έχασαν κάθε έλεγχο και υποχρεώνουν τις νεοπροσλαμβανόμενες υπαλλήλους τους να υπογράφουν χαρτί στο οποίο δεσμεύονται ότι τουλάχιστον για μία πενταετία δεν θα προχωρήσουν στην απόκτηση παιδιού. Είχα κάνει αίτηση σε μεγάλη εταιρεία και μέσα στον όρο του συμβολέου ήταν αυτό, να μην μείνω έγκυος. Πώς αντιδράσατε όταν το είδατε? Ήταν άλλες εποχές, ξέρετε τότε. Βέβαια και τώρα το ίδιο θα τη δρούσα. Τίποτα, τους τα βρόντιξα κάτω και έφυγα. Στο Σύλλογο Εμποροπαλλήλων έχουν καταφθάσει καταγγελίες επώνυμα, οι οποίες μας αναφέρουν αυτό το ζήτημα. Έχουμε ενεργήσει, είναι παράνομο. Βάζουν τις κοπέλες να υπογράφουν χαρτί για να έχουν τον εργαζόμενο δούλο, για να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς αντιδρούμε, αντιστεκόμαστε. Εάν κάποια λοιπόν αθετήσει την υπογραφή της που νομικά δεν έχει καμία ισχύ, βλέπει αυτομάτως τον δρόμο της εξόδου και αν αρνηθεί να υποβάλει την παραίτησή της, τότε ξεκινά ο Γολγοθάς της. Καταγγελίες αναφέρουν πως εργοδότες φτάνουν στο σημείο μάλιστα να στρέφουν εναντίον της ακόμα και τις υπόλοιπες εργαζόμενες, αφού τις πείθουν ότι η συνάδελφός τους αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, αναγκάζοντάς της στο τέλος να αποχωρήσει. Πιστεύω ότι είναι καθαρά στον άνθρωπο και πώς το βλέπει το θέμα νόμου και το θέμα μητρότητας. Πώς θα το χαρακτηρίζετε όμως αυτό? Δεν είναι παράδεκτο, εντάξει. Δεν στέκει νομικά, γιατί απαγορεύεται αυτό. Όταν θα μείνει μία κοπέλα έγκυος, ο εργοδότης όταν θα το αντιληφθεί θα ασκήσει εργοδοτική τρομοκρατία. Μία από αυτές τις επιχειρήσεις την Κυριακή 1η Νοεμβρίου που υπήρχε το ωράριο λειτουργίας 11 με 7 ανάγκασε το προσωπικό της να υπογράψει έγγραφο σύμφωνα με το οποίο προσήλθαν οικειοθελώς για εργασία και όχι μετά από απέτηση της διεύθυνσης όπως ήταν και η πραγματικότητα.